Το νομαρχιακό τμήμα Άρτας της ΑΔΔΗ το απόγευμα της Τετάρτης στο χώρο της Διόνης πραγματοποίησε ανοιχτή συνεδρίαση με τα μέλη του με θέμα τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού ως συνέχεια των κινητοποιήσεων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην παιδεία, στην υγεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το νομαρχιακό τμήμα της Άρτας της ΑΔΔΗ, υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και των συγκεντρωμένων, αποφάσισε η μετάβαση στη φετινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 12ης Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το τελευταίο εξάμηνο είναι ελάχιστες προκειμένου να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Μιλάμε περίπου για 25.000 κενές οργανικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και 5.000 κενές θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει είναι ελάχιστες και αφορούν κατά βάση και κατά αποκλειστικότητα προσωπικό ορισμένου χρόνου, δηλαδή συμβάσεις και με γιατρούς και με νοσηλευτικό προσωπικό που εκτείνονται από 3 έως 4 μήνες που είναι οι συμβάσεις που έχουν οι κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ μέχρι και 24 μήνες που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς λέμε ότι από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε ο κόσμος αλλά και η κυβέρνηση ίδια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση και αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Ζητάμε αύξηση των προϋπολογισμών για την υγεία, ζητάμε προσλήψη μόνιμου προσωπικού, ζητάμε μέσα ατομικής προστασίας, ζητάμε τεστ και αντιδραστήρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του πληθυσμού αυτή την περίοδο και την περίοδο που έρχεται. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση, γιατί και με αυτά που συμβαίνουν στην οικονομική, ας πούμε, πλευρά και στην οικονομική ζωή, δηλαδή πλέον επισήμως μιλάει ακόμη και η κυβέρνηση για ύφεση 15% κάτω, έτσι δείχνουν και τα στοιχεία. Ο χειμώνας που έρχεται προδιαγράφεται όχι καλός για τους εργαζόμενους, αλλά και συνολικά για την εργατική τάξη και τον ελληνικό λαό. Και θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντικρούσουμε όχι μόνο την πανδημία, αλλά και τις αντεργατικές πολιτικές. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΔΗ Δημήτρης Μπράτης. Στη δήλωσή του τόνισε τη σημερινή συγκυρία που βιώνει όλη η Ελλάδα και ότι θα πρέπει να παραβρεθούν στη συγκέντρωση στη ΔΕΘ, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα. Ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, αυτή τη στιγμή τα μέλη της περιέρχονται όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, ενημερώνουν τους συναδέλφους για τις συνθήκες τις πρωτόγνωρες κάτω από τις οποίες βιώνουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς και με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα κάνουμε εκεί, τηρωμένων βέβαια όλων των υγειονομικών μέτρων, μια συγκέντρωση συνδικαλιστικών στελεχών προκειμένου να θέσουμε τα ζητήματα όπως αυτά τίθενται τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Και το πρώτο μας αίτημα σε αυτή την περίοδο είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας με προσλήψεις προσωπικού, με υγειονομικό υλικό, με τεστ σε όλους τους εργαζόμενους στην υγεία και σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, με την κάλυψη όλων των ελλείψεων που υπάρχουν παντού. Αυτό είναι το πρώτο μας ζήτημα και έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών, με τη δημόσια υγεία, γιατί εμείς σεβόμαστε το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που υπάρχει και δεν είναι άλλο από την υγεία. Το δεύτερο αίτημά μας έχει να κάνει με την προστασία των εργαζομένων μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κρίση που ζούμε. Ήδη όπως ξέρετε υπάρχει μια πρωτόγνωρη ύφεση που θυμίζει τα μνημονιακά χρόνια που φτάνει στο 9-10% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 20 δις λιγότερα στον προϋπολογισμό το φετινό. Και αυτό που εμείς απαιτούμε και διεκδικούμε σε αυτή τη συγκυρία είναι να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα αυτή την κρίση, οι εργαζόμενοι οι οποίοι πλήρωσαν την προηγούμενη κρίση με τεράστιες περικοπές στα εισοδήματά τους, με πρωτοφανή αύξηση, εκτείναξη θα έλεγα της ανεργίας, με απολύσεις και όλα αυτά. Ήδη και τώρα στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και απολύσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων, εργασιακές σχέσεις ζούγκλας. Πρωτίστως για αυτά τα δύο θα διαδηλώσουμε και βεβαίως πάνω σε αυτά υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα της ΑΔΔΗ που έχουν να κάνουν με πάρα πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, όπως είναι το συνταξιοδοτικό, όπως είναι το οικονομικό, όπως είναι όλα τα αιτήματα που θέτουμε. Όμως σε αυτή τη συγκυρία
Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι οι άξονες των διεκδικήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όπως σας είπα, δεν κάνουμε ανοιχτή συγκέντρωση, καλούμε τα συνδικαλιστικά στελέχη, σεβόμενοι αν θέλετε τη συγκυρία, και πραγματικά θα λάβουμε όλα τα υγειονομικά μέτρα έτσι ώστε και η φωνή μας να ακουστεί. Δεν κλείνουν τα συνδικάτα σε αυτή την περίοδο, έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε εργαζόμενους στο δημόσιο που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν στο σπίτι τους ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι παρά τα όσα λέγονται για το δημόσιο σύστημα, γενικά για το δημόσιο σε αυτή τη συγκυρία ήταν αυτό που έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και υπήρξε στη χώρα μας, αν θέλετε, μια θετική εξέλιξη ως τώρα στο ζήτημα της πανδημίας. Να πω ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε πολύ δύσκολες συνθήκες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, εργάστηκαν υπέρ του δέοντος, γι' αυτό λέμε ότι είναι λειτουργοί της υγείας. Τα ίδια συνέβησαν και στην εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικοί στο προηγούμενο διάστημα που ήταν κλειστά τα σχολεία με τηλεκπαίδευση ήταν κοντά σε όλους τους μαθητές και δεν άφησαν κανένα παιδί χωρίς την εκπαιδευτική διαδικασία. Και βέβαια τώρα που ανοίγουν τα σχολεία μεθαύριο, παρά το ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις από καθαρίστριες, προσωπικό ή υγειονομικό υλικό, όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους προκειμένου να υποδεχθούν τα παιδιά. Το δημόσιο δηλαδή σε όλους τους τομείς, τι έχει να κάνει με υγεία, με παιδεία, με δήμους, με τα πάντα, δούλεψε σε αυτή τη συγκυρία προς όφελος του πολίτη. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν όλοι πια.